Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάλη. Κύριε Λαρχανίδη, καταρχήν να μας πείτε για το μικρό δάσος, μία όμορφη μικρή ακριτική κοινότητα στα σύνορά μας. Να μας δώσετε εικόνες από το χωριό σας, που νομίζω ότι σίγουρα για όλους εμάς που μένουμε στο Κλίνο Νάστη έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και μετά θα περάσουμε και στο θέμα μας. Να περιγράψουμε το χώρο που ζούμε. Ναι, το μικρό δάσος. Και για να λέγεται μικρό δάσος, υποθέτω ότι έχετε δάσος, πολύ δάσος. Έχουμε αρκετά δάση στην περιοχή μας. Έχουμε φυτέψει και εμείς οι ίδιοι, έχουμε δημιουργήσει δάση, πευκόφυτα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο μέρος, είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Η δύναμη του χωριού είναι 1.200 άτομα περίπου. Οι μισοί όμως λείπουν μετά από αυτή την κρίση. Όλοι έχουν μεταναστεύσει στην ενδοχώρα ή στο εξωτερικό. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Ένα πολύ ωραίο χωριό με πολύ ωραίο κλίμα. Μακάρι να επιστρέψουν οι κατοικοί του, κύριε Λαρχανίδη. Καλούμε όλους να έρθουν να το γνωρίσουν από κοντά. Ωραία. Να συζητήσουμε τώρα για το θέμα μας. Και αναφέρομαι στον αξιό. Περνάει από εκεί, από εσάς, έρχεται από τα Σκόπια, εκβάλλει στον Θερμαϊκό. Υπάρχει θέμα μόλυνσης, τι έχετε εντοπίσει εσείς? Κυρία Γκάλη, δώστε μου 2 λεπτά και θα σας τα πω όλα. Αγαπητή κυρία Γκάλη, το θέμα της ρύπανσης του αξιού δεν είναι κάτι καινούριο. Εγώ είμαι 62 ετών και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε έβλεπα τον αξιό να κατεβάζει σκουπίδια. Με λίγα λόγια, ο αξιός ήταν πάντα και είναι ακόμη και σήμερα η μεγαλύτερη χωματερή των Σκοπιανών. Κάθε φορά που έχουμε κάποια καταιγίδα ή παρατεταμένη περίοδο βροχών, έχει σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει το ποτάμι και να παρασύρει ό,τι έχουν να αποθέσει στις όχθες του σε όλο το μήκος του ποταμού, στις διάφορες πόλεις και χωριά από τα οποία περνάει ο αξιός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταλήγουν όλα αυτά στο Θερμαϊκό και ως εκ τούτου στο Αιγαίο Πέλαγος, ρυπαίνοντας τις θάλασσές μας. Απορώ δε με την υποκρισία των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες διαρριγνύουν τα ημάτια τους εάν κάποιος παρατήσει κάποια σακούλα ή κανένα πακέτο τσιγάρα στην αμμουδιά, χωρίς βέβαια, το τονίζω, χωρίς να συμφωνώ σε κάτι τέτοιο, όμως κλείνουν τα μάτια τους στους τόνους σκουπιδιών που μας στέλνουν κάθε τόσο οι Σκοπιανοί, ακόμη λέω και με νοσοκομιακά απόβλητα, τα οποία έχουμε διαπιστώσει, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στις όχθες του ποταμού. Και χαριτολογώντας θα έλεγα πως εάν οι χελώνες καρέτα-καρέτα και τα διάφορα ψάρια που ζουν στο Αιγαίο, αν αντιλαμβάνονταν πόσο πολύ ρυπαίνουν τα νερά του Αιγαίου οι Σκοπιανοί, θα έβγαιναν στη στεριά και θα έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με μεγάλα πανού έξω από την Ελληνική Βουλή, ζητώντας προστασία από τους πολιτικούς μας, γιατί από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν βλέπουμε τίποτα. Πολύ γλαφυρά μας τα παρουσιάζετε. Καλό, παρακαλώ και προσκαλώ κάθε ενδιαφερόμενο, κάθε αρμόδιο και κάθε υπεύθυνο να κάνει τον κόπο να έρθει να διαπιστώσει τα λεγόμενά μου από κοντά. Είμαι πάντα στη διάθεσή τους να τους δείξω τι συμβαίνει, και για κάθε δυσπιστό έχω τραβήξει ένα βίντεο 20 λεπτών στο οποίο φαίνεται καθαρά όλο αυτό που περιγράφω. Και επιπλέον μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει του λόγου του αληθές εάν έρθει κοντά, γιατί θα δει και τώρα ακόμη ότι σε όλα τα κλαδιά των δέντρων δίπλα στο ποτάμι ανεμίζουν οι νάιλον σακούλες σαν σημαίες με σκοπιανές επιγραφές στο ύψος που φτάνει το νερό κάθε φορά που φουσκώνει το ποτάμι. Κύριε Λαρχανίδη, να πω άλλο, νομίζω ότι ήμουν παραστατικότατος. Ήσασταν παραστατικότατος, ήσασταν γλαφυρότατος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω μόνο, έχετε έρθει σε επαφή με κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, με κάποιον περιβαλλοντολόγο, βιολόγο, για προστασία της περιοχής σας? Προσπάθησα, μίλησα με την προηγούμενη δημοτική αρχή, προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε το θέμα. Κοφεύουν. Όταν υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική σκηνή οι οποίοι αγκαλιάζονται με τους Σκοπιανούς, καταλαβαίνετε, η φωνή μας πέφτει στο κενό.
προς τιμήν του κυρίου Κιλτίδη, κάποια στιγμή έδωσα ένα στικάκι με το βίντεο στον κύριο Κιλτίδη, ο οποίος το ανέδειξε, το έδειξε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, ένα μέρος, ένα κομμάτι από το βίντεο έδειξε, προσπάθησε ο άνθρωπος να το αναδείξει και μέχρι εκεί δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορείτε, βοηθήστε μας εσείς, αν μπορούμε. Τώρα άλλο είναι μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή και άλλο θα ήταν μέσα από μια τηλεοπτική. Να μπορούσε να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το βίντεο, αν μπορούσαμε να το δείξουμε σε κάποια τηλεοπτική. Έχετε εκπομπή. Δίκιο. Η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Αλλά κύριε Λαρχανίδη, και η κουβέντα μας, πιστέψτε με, θα πιάσει τόπο με την έννοια ότι πολλοίς κόσμος θα ενδιαφερθεί για αυτό που μας αναδείξατε. Για τη μόλυνση. Το ελπίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμότατα που ασχολείστε με αυτό το θέμα και προσπαθείτε να το αναδείξετε. Προσπάθησα και στο παρελθόν, αλλά δεν βρήκα συμπαραστάτες. Ελπίζω τώρα να γίνει κάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.